καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας για τον καύσωνα κλέον, διακοπή απασχόλησης και τηλεργασία για συγκεκριμένες εργασίες και ομάδες του πληθυσμού. Έως και 43 βαθμοί υποσκιά θα φτάσει στο θερμόμετρο Παρασκευή και Σάββατο, από πνικτική ατμόσφαιρα και τη νύχτα. Ευρωπαϊκό μπλόκο στον ανερμάτιστο εκβιασμό Ερντογάν για ένταξη της στην Ένωση, ώστε να πει το ναι στη Σουηδία. Ράπισμα εναντίον του Τούρκου Προέδρου από τον γυροσιαστή Μενέντες. Χαμηλή τόνη και καθαρή γραμμή από την Αθήνα για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ζωντανή σύνδεση με το Βίλνιους. Στο Μέγαρο Μαξίμου φωνάζει τους ακτοπλώους η κυβέρνηση. Έρχεται παρέμβαση για τις τιμές φωτιά. Στα ύψη παραμένουν τα εισιτήρια για όλους τους προορισμούς παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Μάγευσε ο Πλάθιντον Ντομίνγκο στη μοναδική συναυλία στη Μόνη το Πλού. Η ζωή μου ήταν και θα είναι πάνω στη σκηνή, λέει στο Action 24, ο σπουδαίος Ισπανός τενόρος. Η εξομολόγησή του για τη συμβολή που του έδωσε η Μαρία Κάλλας, αλλά που ποτέ του δεν ακολούθησε. Σε ένα διπλό μπλόκο από την Ευρώπη και τον γερουσιαστή Μενέντες προσέκρουσε κυρίες και κύριοι όμως και ανερμάτιστος εκβιασμός του Ταγί Ερντογάν, ο οποίος παραμονή της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ανέσυρε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας ως αντάλλαγμα στο δικό του ναι για την ένταξη της Σουηδίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Την ίδια ώρα και ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν δείχνει να θέλει να προχωρήσει με την πόλη στον F-16, ο δημοκρατικός γερουσιαστής εξαπέλυσε σκληρή επίθεση προς τον Ερντογάν, για τον οποίο η Αθήνα κρατά χαμηλούς τόνους εν ώψη της συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τετάρτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η χώρα ετοιμάζεται για τον κλέωνα, τον πολύμερο και επικίνδυνο καύσωνα, που θα χτυπήσει από την Τετάρτη, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν ως και τους 43 βαθμούς Κελσίου υποσκιά. Ήδη ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τους εργαζόμενους, με την τηλεργασία να επιστρέφει σε κάποιες περιπτώσεις. Θα δούμε τα πάντα αναλυτικά μαζί μου στο στούντιο Ανδριάννα Ζαρακέλη και Σεραφείμ Κοτρότσος. Στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ο απεσταλμένος του Action 24 Δημήτρης Κρικέλας. Βλέπουμε τη μετεωρολόγο μας Ελένα Καρέτσου. Θα μας δώσει στοιχεία αναλυτικά για αυτόν τον καύσωνα. Στο Μαρούσις, ένας από τους κλιματιζόμενους χώρους, ο Θανάσης Μαριόλας. Πάμε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ με τις προετοιμασίες για τον καύσωνα και τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Ο καύσωνας κλέον έρχεται. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες που θα πλήξουν τη χώρα μας από την Τετάρτη. Ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο την Παρασκευή και το Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο φαίνεται ένα πολύ ζεστό διήμερο που θα δούμε θερμοκρασίες πάνω από 42 ή και 43 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Οι καυτές αέριες μάζες από το Μαρόκο θα φτάσουν στη χώρα μας αύριο και θα μετατρέψουν αρκετές πόλεις σε καμίνι. Η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 32 βαθμούς ούτε το βράδυ. Και από την Τρίτη θα ξεκινήσουν να έχουν θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς, δηλαδή το όριο του καύσωνα σε κάποιες περιοχές. Οπότε θα έλεγα ότι η πρώτη ημέρα θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί η αυριανή. Από εκεί και μετά η θερμοκρασία θα ανέβει γρήγορα. Τους 35 βαθμούς άγγιξε σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας, με τους κατοίκους και τους τουρίστες να παίρνουν μια πρώτη γεύση του παρατεταμένου καύσωνα που πλησιάζει. Με κάθε τρόπο προσπαθούν οι πολίτες να προστατευτούν από τον δυνατό ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες. Άλλοι φορούν καπέλα, άλλοι κρατούν μπουκάλια με νερό στο χέρι τους και άλλοι δροσίζονται ακόμη και στο συντριβάνι. Λιοπύρι, όχι καύσωνα, λιοπύρι. Λοιπόν, πίνω υγρά συνέχεια, βρέχω όποτε μπορώ το κεφάλι μου, δηλαδή το πρόσωπό μου. Καπέλο, πολλά νερά. Αντιλιακά. Από νωρίς γέμισαν και οι παραλίες. Καθόμαστε λίγο και φεύγουμε. Τα κάνουμε το μπανάκι μας και φεύγουμε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να περάσουμε αυτές τις μέρες, τις δύσκολες έτσι. Λίγο με το condition, με αυτό όλο που μας παρέχει εδώ η φύση. Μένουμε κοντά, κάνουμε μπάνια όσο μπορούμε εδώ πέρα. Ευχάριστα είναι. Με ροκάματο κάτω από τον καυτό ήλιο και με υψηλές θερμοκρασίες για τους εργαζόμενους. Όπως λένε, οι επόμενες ημέρες θα είναι δύσκολες. Ναι, έχει πάρα πολύ ζέστη. Τώρα αναγκαστικά όμως, γιατί πρέπει να βγει το μεροκάματο. Πολύ δύσκολο να δουλεύεις μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η
ζωή. Είναι δύσκολο, είναι πιο δύσκολο αυτές τις μέρες. Αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά δύσκολη. Οι μετεωρολόγοι κρούν καμπανάκι κινδύνου και προειδοποιούν ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν οι υπηρεσίες την Παρασκευή και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Την Παρασκευή είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Πέρα από τις εξωτερικές συνθήκες, η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να είναι μια μέρα που να σκεφτούμε ακόμα και τη λειτουργία των υπηρεσιών, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της καταπώνησης των εργαζομένων λόγω καύσωνα στο Υπουργείο Εργασίας. Ενώ αύριο στη διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης θα ληφθούν μέτρα και θα γίνουν συστάσεις και για την ασφάλεια των πολιτών. Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι πολίτες θα πρέπει να μην μετακινούνται άσκοπα, να ντύνονται ελαφρά και με ανοιχτό χρώμα ρούχα, να καταναλώνουν πολλά υγρά και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία. Δεν είναι λίγοι οι Δήμοι που θα ανοίξουν κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Έχει σημανίσει συναγερμός για το κύμα του παρατεταμένου καύσωνα και σήμερα υπήρξε μάλιστα έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για να ληφθούν μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους. Μαζί μου είναι η Γεωργία Κακή για να δούμε τι προτείνει στους εργοδότες το Υπουργείο Εργασίας, Γεωργία, για αυτές τις ημέρες, τις δύσκολες ημέρες που έρχονται. Βασίλη, το Υπουργείο Εργασίας αμέσως μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη ανακοίνωσε τα μέτρα που θα εφαρμοστούν εν ώψη του επικείμενου καύσωνα. Αρχικά να πούμε ότι συστήνει, δίνει αυστηρή σύσταση στους εργοδότες να εφαρμόσουν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αλλά να προβούν και όπου χρειάζεται σε μείωση των ωρών εργασίας. Θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει αρχικά ότι συστήνεται στους εργοδότες να δίνουν κάλυμα για το κεφάλι στους εργαζόμενους. Επίσης, τα διαλύματα να γίνονται υπό σκιά ή κάτω από στέγαστρο και οι επιβαρημένες εργασίες να προγραμματίζεται να γίνονται σε ώρες που είναι λίγο χαμηλότερη η θερμοκρασία. Άρα, λογικά πιο πρωί τουλάχιστον, που δεν θα έχει ανέβει η θερμοκρασία. Πριν τις 12 και μετά τις 5, αν είναι εφικτό. Ακριβώς αυτό δηλαδή. Και επίσης να πούμε ότι πρέπει να χορηγείται στους εργαζόμενους δροσερό νερό και μείωση της απασχόλησης, ακριβώς αυτό που είπαμε, 12 με 5 το απόγευμα. Και όσον αφορά τις ομάδες υψηλού κινδύνου, τις ευπαθείς ομάδες, όπου γίνεται να εργάζονται εξ αποστάσεως με τηλεργασία. Να πούμε, Βασίλη, ότι επίσης το Υπουργείο προτείνει επίσης τις ώρες 12 με 5 το απόγευμα όσον αφορά τα μηχανοστάσια, τα χυτήρια, τα υαλουργία, τα κεραμικά, αλλά και τις ναυπηγικές εργασίες να είναι μειωμένη η εργασία ή γιατί να μην γίνεται. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Λόγω του αντικειμένου της δουλειάς. Και να πούμε ότι αυτές τις μέρες θα κάνει επιστεμμένους ελέγχους η επιθεώρηση εργασίας και αύριο στις 11 θα γίνει ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής με όλους τους αρμόδιους φορείς. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Λόγω του καύσωνα, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουν πολλοί κλιματιζόμενοι χώροι, στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να βρουν καταφύγιο δροσιάς. Θα πάμε στο Θανάση Μαριόλα. Βρίσκεται σε έναν από αυτούς τους χώρους. Είναι στο Μαρούσιο ο Θανάσης. Θανάση, λοιπόν, εκεί, σε ένα από τα σημεία που βρίσκεσαι κι εσύ, σε πολλές περιφέρειες, σε πολλούς δήμους της χώρας, θα μπορούν όσοι το επιθυμούν από αύριο να βρουν ανάσες δροσιάς. Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Πολλοί θα είναι οι κλιματιζόμενοι χώροι αλλά και οι δημοτικές αίθουσες οι οποίες θα ανοίξουν προκειμένου να απολαύσουν ανάσες δροσιάς λόγω του επικείμενου καύσωνα όσοι άνθρωποι το χρειάζονται. Ένας τέτοιος χώρος είναι και αυτή η αίθουσα που βρισκόμαστε εδώ στο κεντρικό καφί του Δήμου Αμαρουσίου. Η αίθουσα, όπως και οι περισσότερες αίθουσες, θα είναι ανοιχτή από τις 7 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ για ευάλωτες ομάδες όπως τα ηλικιωμένα άτομα, οι άστεγοι αλλά και για όποιον άλλον να το χρειαστεί. Θα προσφέρονται στους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ αναψυκτικά, νερό αλλά και ξηρά τροφή. Και τέλος να σου πω ότι αυτές οι αίθουσες έχουν 2 έως 3 μεγάλα κλιματιστικά ώστε να δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να απολαύσουν οι άνθρωποι που θα έρχονται εδώ ανάσες δροσιάς και για να προφυλαχθούν από τον ακραίο καύσωνα που έπεται. Θα είναι ούτως ή άλλως ακραίος αυτός ο καύσωνας. Ευχαριστώ πολύ το Θανάση Μαριόλα. Μαζί μου είναι η μετρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου, διότι αυτό το κύμα που μας έρχεται, Ελίνα, θα είναι για πολλές ημέρες. Θα είναι ένας παρατεταμένος καύσωνας και θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει και αυτή η θερμοκρασία. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, Βασίλη. Ουσιαστικά σε επίπεδα καύσωνα χαρακτηρίζεται η χώρα ότι θα μπει. Κυρίως από την Τετάρτη, αύριο τα πράγματα να πούμε ότι θα είναι περίπου όπως σήμερα. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Μόνο θα ανέβει κατά ένα βαθμό περίπου η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε από την Τετάρτη και ο καύσωνας θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 ημέρες, δηλαδή μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, με κορύφωση την Παρασκευή και το Σάββατο που θα είναι οι θερμότερες ημέρες. Τώρα, να τα δούμε λίγο πιο έτσι αναλυτικά για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Την Τετάρτη, οι υψηλές θερμοκρασίες θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά. Στα υπηρετικά τις υψηλές θερμοκρασίες να είναι στα 38-39 και τοπικά στα 40 στην Ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία κυρίως και στα νησιά 33-35. Ενώ την Πέμπτη, οι υψηλές θερμοκρασίες θα είναι σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες να φτάνουν στα υπηρετικά τους 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41
στα εσωτερικά, κυρίως της στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, και στα νησιά 35 με 37. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Παρασκευή και το από Σάββατο. Από εδώ ξεκινούν τα δύσκολα τώρα, Έλληνα. Ακριβώς. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι οι δύο πιο δύσκολες μέρες της εβδομάδας και γενικότερα από ό,τι φαίνεται του καύσωνα. Του συγκεκριμένου, διότι οι υψηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή θα κορυφωθούν. Θα φτάσουν στα υπηρετικά τους 39 με 41 βαθμούς και τοπικά 42 και 43 στα εσωτερικά της Στερεάς και της Θεσσαλίας συγκεκριμένα. Και στα νησιά 36 με 38 και τοπικά και 39 με 40, ενώ το Σάββατο οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να διατηρούνται. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής την Κυριακή φαίνεται μια πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο, ωστόσο θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Και πάμε να δούμε ποια θα είναι τα γενικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, πιο αναλυτικά αυτού του καύσωνα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν, όπως είπαμε, τους 39 με 41 βαθμούς, ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο, τοπικά 42 με 43, κυρίως σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλία και κυρίως στα ανατολικά του τμήματα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και γενικότερα των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου φαίνεται ότι οι τιμές θα αγγίξουν πάνω από τους 40 βαθμούς σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες θερμοκρασίες, και αναφερόμαστε κυρίως στις βραδινές ώρες, θα είναι γύρω στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή αρκετά υψηλές. Θα έχει πολύ ζέστη και το βράδυ, δηλαδή. Ακριβώς. Και για να πούμε ότι μιλάμε για καύσωνα, συνήθως πρέπει να είμαστε πάνω από 26 βαθμούς στην ελάχιστη, οπότε θα την ξεπεράσουμε κατά αρκετούς βαθμούς και σε αρκετές περιοχές. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι μεγαλύτερη η αίσθηση της δυσφορίας που έχουμε ιδιαίτερα στις βραδινές ώρες. Εκεί είναι η μεγαλύτερη δυσκολία του καύσωνα. Όχι τόσο στις μέγιστες, αλλά στις ελάχιστες, γιατί δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σοβαρή μέσα στην ημέρα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσουν αυτές οι ημέρες, διότι οι τιμές που βλέπουμε, το 41, το 42, το 43 την Παρασκευή και το Σάββατο, είναι υποσκιά. Άρα μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα γίνει όταν είναι εκτεθειμένος στον ήλιο εκείνες τις επικίνδυνες ώρες. Ελίνα, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Σφοδρό κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, πλήττει και πολλές ακόμα περιοχές της Ευρώπης. Στη Γαλλία ο υδράργυρος έφτασε ήδη τους 40 βαθμούς και 7 περιοχές τέθηκαν ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό. Θερμοί εισβολικές στη Γερμανία, ενώ στην Ιταλία επικρατούν θερμοκρασίες Αφρικής, με το θερμόμετρο στη Ρώμη και σε πολλές ακόμα πόλεις να έχουν σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς. Καύσωνα διαρκείας φέρνει στη γειτονική Ιταλία ο αφρικανικός αντικυκλώνας Κέρβερος. Το θερμόμετρο στη Ρώμη είναι κολλημένο στους 42 βαθμούς. Ντόπιοι και τουρίστες κατακλείζουν τα συντριβάνια της αιώνιας πόλης, αναζητώντας λίγες ανάσεις δροσιάς, ενώ πολλοί δεν σταματάνε να γεμίζουν τα μπουκάλια με νερό. Άλλοι επιλέγουν τη χρήση ομπρέλας προκειμένου να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο. Θερμοκρασίες Αφρικής επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα και σε πολλές περιοχές όπως στη Σικελία αλλά και στη Σαρδινία ο υδράργυρος ξεπερνάει τους 40 βαθμούς. Θερμή εισβολή και στη Γερμανία, με το θερμόμετρο στο Βερολίνο να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς. Ο καυτός ήλιος έσυρε τους πολίτες στα συντριβάνια για να δροσιστούν, ενώ άλλοι επέλεξαν πάρκα με σκιά. Im Schatten ist es okay und mit so ein bisschen Fächer oder einfach ist es okay. Gut trinken, viel trinken, dann passt das. Na, wir haben uns extra hier in den Schatten gestellt. Eigentlich wären wir irgendwie mitgegangen, aber lieber hier im Schatten feiern als nachher. Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της χώρας θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει προειδοποιήσεις για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό τίθενται και 7 διαμερίσματα της Γαλλίας. Το θερμόμετρο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς σε περιοχές όπως η Προβυγγία και η Κυανή Ακτή. Ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Σε ορισμένα διαμερίσματα ανατολικά της χώρας υπάρχουν προειδοποιήσεις και για καταιγίδες μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Λίγα 24 ώρα πέρα από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Αθήνα κρατά χαμηλούς τόνους και υπενθυμίζει πως ο καθορισμός της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας είναι η μοναδική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες. Στόχος των δύο πλευρών είναι η διατήρηση του θετικού κλίματος που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικάνος Πρόεδρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, επιχείρησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις, υποστηρίζοντας πως θα ενισχύσει στρατιωτικά την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κάτσει στο τραπέζι του ελληνοτουρκικού διαλόγου του Βίλνιους με χαμηλούς τόνους αλλά με την προκαταβολική υπενθύμηση προς τον Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν μπορεί να μπει πάνω σε αυτό οποιοδήποτε θέμα υπερβαίνει τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας. Δεν υπάρχει καμία
δυνατότητα ή πιθανότητα υποχώρησης. Πιστεύουμε στην επίλυση της μοναδικής διαφοράς μας στη βάση του διεθνούς δικαίου, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Από εκεί και πέρα όμως θεωρούμε ότι εφόσον φανεί και η αντίστοιχη διάθεση από την άλλη πλευρά, εφόσον εισέλθουμε σε αυτή τη φάση του διαλόγου, μπορούμε να έχουμε καλύτερες μέρες. Η ένταση άλλωστε δεν οδήγησε ποτέ πουθενά. Η ελληνική αποστολή περιμένει από το ραντεβού το μεσημέρι της προσεχούς Τετάρτης αποδείξεις για τη δυτική στροφή της Άγκυρας, αλλά και για τις τουρκικές προθέσεις να αξιοποιηθεί η θετική δυναμική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα έχει στραμμένες τις κεραίες της τα μηνύματα Biden, ο οποίος λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πατάνε σε δύο βάρκες. Is looking for modernization of F-16 aircraft, and Mitsotakis in Greece is also looking for some help. And so, what I'm trying to, quite frankly, put together is a little bit of a consortium here, where we're strengthening NATO in terms of the military capacity of both Greece as well as Turkey, and allow Sweden to come in. But it's in play. It's not done. Θα φορέσει το ευρωπαϊκό του προσωπείο, το συμμαχικό, το συνενετικό, θα είναι και λίγο αδικημένος. Το ανατολικό μπαζάρι Ερντογάν πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να κορυφωθεί. Μια χώρα status quo όπως εμείς που δεν διεκδικεί τίποτα και απ' την άλλη έχουμε μια σαφώς επεκτατική χώρα εις βάρος μας και προσπαθούμε να αποκτήσουμε συναντήληψη. Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρίγα της Λετωνίας εξέπεμψε σήματα με πολλαπλούς αποδέκτες για τη συνέχιση της εξοπλιστικής ενίσχυσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για το μεταναστευτικό. Without protecting our external borders effectively, we cannot have a comprehensive migration policy as a European Union, nor can we hope to maintain the freedom of movement within Schengen, unless we protect effectively our external borders and we essentially become the masters of our own destiny rather than outsourcing this task to the smugglers and those who will systematically exploit human suffering. Η Λετωνία άλλωστε αντιμετώπισε, όπως και η Ελλάδα, υβριδικές επιθέσεις στα σύνορά της με κατευθυνόμενες μεταναστευτικές ροές. Θα συνδεθούμε με το Vilnius, κυρίες και κύριοι, και τον απεσταλμένο μας Δημήτρη Κρικέλα. Δημήτρη, έχεις τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος την Τετάρτη θα έχει σημαντικές επαφές πριν δει τον Τούρκο Πρόεδρο. Καλό βράδυ, Βασίλη, από το Vilnius, όπου εδώ και λίγες ώρες χτυπάει η καρδιά του ΝΑΤΟ και μπορεί οι ηγέτες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Νεάπολη να συζητούν σημαντικά ζητήματα, όπως έχει να κάνει με τη διάταξη της συμμαχίας, τη διεύρυνση ή ακόμη και τις δαπάνες. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κρίσιμη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μια συνάντηση που πραγματοποιείται εδώ στο Vilnius μετά από μια μακρά περίοδο έντασης και αφού προηγουμένως έχουν προηγηθεί εκλογές και στις δύο χώρες, αλλά και ένας φωνικός σεισμός στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Αθήνα, προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, έχοντας χαμηλούς τους τόνους, αλλά με μια καθαρή θέση. Η Αθήνα λοιπόν έχει μία και μόνο διαφορά με την Άγκυρα και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως επίσης η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν συζητά, δεν διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν την κυριαρχία αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ωστόσο, Βασίλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Αθήνα επιθυμεί να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα. Επιθυμεί να παραμείνουν οι διάβλοι επικοινωνίας ανοιχτοί, να αξιοποιηθεί αυτό το momentum το οποίο έχει διαμορφωθεί. Αυτή η διάβλη επικοινωνίας είναι και αν θέλει ο στόχος της επόμενης φάσης σε όλα τα επίπεδα και αυτό το οποίο τουλάχιστον τονίζεται προς πάσα κατεύθυνση είναι πως θα πρέπει να συνεχιστεί και η θετική ατζέντα, η θετική ατζέντα η οποία μπορεί, όπως λένε εδώ, να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Τώρα, Βασίλη, από εκεί και πέρα. Έχουμε τη συνάντηση λοιπόν. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο, αν θέλει, πολύ σημαντικά ραντεβού πριν δει τον Ταγίπ Ερντογάν στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης. Έχει λοιπόν προηγουμένως να δει από κοντά τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον οποίο μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα έχει συνάντηση και με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ενώ αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δει και τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Όλαφ Σόλτς.
Θα υπάρχει λοιπόν ένας διπλωματικός πυρετός λίγο πριν από την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Δημήτρη, θα σε δούμε και στη συνέχεια. Κανονικό ανατολικό παζάρι έχει στήσει, κυρίες και κύριοι, Ερντογάν, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν στο Βίλνιους. Ο Τούρκος Πρόεδρος βάζει στο τραπέζι κάθε φορά και μια παράλογη απέτηση για να δώσει το πράσινο φως στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μετά τις πιέσεις για την αγορά των F-16 από την Αμερική και το μήνυμα στη Στοκχόλμη για τους Κούρδους, τώρα θέτει θέμα ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ δεν χάνει την ευκαιρία να φωτογραφίσει την Ελλάδα, στρέφοντας έμεσα αυτή τη φορά τα βέλη του προς τη χώρα μας. Με ομούς και ανερμάτιστους εκβιασμούς και όλο ένα και περισσότερα γυνάτια στις αποσκευές του, έφτασε στο Βίλνιους για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος με αφορμή την υποσυζήτηση ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία έχει στήσει ένα ατελείωτο ανατολίτικο παζάρι. Πλέον ο Ερντογάν θέτει ως απαράβατο όρο για να ανάψει το πράσινο φως στη Στοκχόλμη την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν ξεχνά να εξαπολύσει έμεσα πειρά εναντίον της Ελλάδας. Ο Ερντογάν εντόπισε μια δίθεν ιστορική αδικία στην πολυετή αναμονή της Βόρειας Μακεδονίας προτού εισέλθει στη συμμαχία εξαιτίας του ονοματολογικού ζητήματός της. Τουρκία, NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. Kuzey Makedonya sadece isim meselesinden dolayı tam 16 yıl boyunca kapıda bekletilirken εν ώψη του κρίσιμου τέτα-τέτ του με τον Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Βίλνιους, ο Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του. Παρά τη σκληρή παρτίδα πόκερ που έχει στήσει γύρω από την ένταξη της Σουηδίας, ο Ερντογάν επιχείρησε να θολώσει τα νερά, αποσυνδέοντας το ζήτημα από εκείνο τον F-16. Δεν είναι σωστό να συνδέουμε το αίτημα της Τουρκίας για F-16 με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ για την υποστήριξή του σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για F-16. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. O görüşmede liderler NATO zirvesinde yüz yüze görüşme konusunda... Μία ημέρα πριν την έναρξη της κρίσιμης συνόδου, ο Ερντογάν ρίχνει όλα τα χαρτιά του στο τραπέζι και ξεδιπλώνει την πλήρη ατζέντα με τις παράλογες απαιτήσεις του. Ο Τούρκος ηγέτης προσπαθεί με νύχια και με δόντια να εξασφαλίσει την απόκτηση νέων F-16 από την Ουάσιγκτον, αλλά και τον εξυγχρονισμό όσων ήδη διαθέτει. Παράλληλα, ζητά από τη Σουηδία να λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον των Κούρδων κατοίκων της, μέρος των οποίων χαρακτηρίζει τρομοκράτες. Πλέον στα τουρκικά θέλω εντάσσεται και η επανεκκίνηση των ενταξιακών διαδικασιών για την Τουρκία. Ενώ διαχρονική απέτηση της Άγκυρας είναι η εξασφάλιση νέων κονδυλίων προκειμένου να κρατήσει εκατομμύρια μετανάστες μακριά από ευρωπαϊκά εδάφη. To address legitimate security concerns by Turkey. It is important that we stand together in the fight against terrorism, but at the same time it's also important that we address the legitimate security concerns of all allies that that want to see Sweden as a member of the alliance as soon as possible. Σε μια προσπάθεια να λυγίσει τις τουρκικές αντιστάσεις και να ξεπεράσει το πεισματικό γιόκ της Άγκυρας, ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ulf Kristersson συναντάται σήμερα στο Βίλνιους με τον Ερντογάν σε μια τριμερή συνάντηση με τον Jens Stoltenberg. This might be seen as a kind of bargaining process. It is quite normal, but in a general sense, this is a geopolitical move. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, η πρωτεύουσα της Λιθουανίας υποδέχεται τους πρώτους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ σε μια σύνοδο κορυφής όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τουρκία και το αν θα αποφασίσει, έστω και την ίστατη ώρα, να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία, εάν και εφόσον καταφέρει να εξασφαλίσει τα ολοένα αυξανόμενα ανταλλάγματα που επιδιώκει επιτακτικά από τους νατοϊκούς της συμμάχους. Ο Ταγίπ Ερντογάν, κυρίες και κύριοι, προχώρησε όπως είδαμε σε ένα ομό και ανερμάτιστο εκβιασμό, κυριολεκτικά στο παραένα της Συνόδου. Τα μηνύματα ωστόσο που λαμβάνει από τους Ευρωπαίους κάθε άλλο παρά θετικά είναι. Μαζί με ο Νίκος Νανούρης βλέπουμε και τον Δημήτρη Κρικέλα, καθώς έχουμε νέες βολές κατά του Τούρκου Προέδρου από τον γερουσιαστή Μενέντες για το θέμα των F-16. Νίκο, όμως, να ξεκινήσω από εσένα, να δούμε ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις για την προσπάθεια του Ταγίπ Ερντογάν
να ανασύρει θέμα με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Βασίλη, τελευταίες αξιώσεις του Ταγίπ Ερντογάν βρήκαν ένα μεγάλο γιόκ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε την αντίδραση λοιπόν της εκπροσώπου της Κομισιόν, της κυρίας Ντάνα Σπίναντ, η οποία αμέσως μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που προσπάθησε να συνδέσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και η ένταξη των νέων μελών είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Σπίνα τόνισε ότι είναι μια διαδικασία διεύρυνσης με πολύ ξεκάθαρο σύνολο βημάτων, το οποίο όλες οι χώρες οφείλουν να σέβονται. Προφανώς και ότι υπάρχουν και κανόνες. Να δούμε, Νίκο, την πρώτη αντίδραση από την εκπρόσωπο της Κομισιόν και επιστρέφουμε. The European Union has a very structured process of enlargement and with a very, very clear set of steps that need to be taken by all candidate countries and even by those that by their wish to become candidate countries, and you cannot link the two processes. Ξεκάθαρη, Νίκο, η θέση της Κομισιόν, αλλά είχαμε αντίδραση και από τον Γερμανό καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς. Ακριβώς, Βασίλη. Ο Γερμανός καγκελάριος, όταν ρωτήθηκε για τις τελευταίες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ουσιαστικά επανέλαβε τη θέση της Κομισιόν. Ότι η διαδικασία αυτή, τη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Άγκυρας, είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, δεν θα πρέπει να θεωρούνται συνδεδεμένα θέματα οι δύο διαδικασίες, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά, Βασίλη, ενώ προσπαθεί ο Τούρκος πρόεδρος με μια τριμερή συνάντηση που έχει αυτή την ώρα με τον Γιάννη Στόλτεμπεργκ και τον Σουηδό Πρωθυπουργό, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι στην ατζέντα της συγκεκριμένης συνάντησης βρίσκεται και το θέμα που έθεσε ο Ταγίπ Ερντογάν το μεσημέρι. Δηλαδή, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη κυριαρχεί στον τουρκικό τύπο το συγκεκριμένο ζήτημα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί με αυτή τη θέση πηγαίνει ο Τούρκος πρόεδρος στο Βίλνιους και σε όλες τις συναντήσεις. Πάμε ξανά στο Βίλνιους και στο Δημήτρη Κρικέλα. Δημήτρη, είχαμε ηχηρή παρέμβαση από τον Ρόμπερτ Μενέντες για το θέμα των F-16, τα οποία θέλει να αγοράσει ο Ταγίπ Ερντογάν και μάλιστα λίγο μετά από τις δηλώσεις Μπάιντεν ότι επιθυμεί να εξοπλίσει τόσο την Ελλάδα όσο και την Τουρκία. Ακριβώς, Βασίλη, και από αυτή τη νέα παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, υπάρχουν δύο ακόμη στοιχεία τα οποία ξεχωρίζουμε. Το πρώτο έχει να κάνει με τον φόρο τον οποίο επέλεξε, καθώς ο κύριος Μενέντες μίλησε στο έδρο του Economist στη Νέα Υόρκη. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε την ομιλία του μιλώντας στα ελληνικά. Χαρακτηριστικά είπε: «Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας». Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μενέντες? Δεν θα μπορούσε να το πει πιο ξεκάθαρα προς την Άγκυρα. Επανέλαβε την πάγια θέση του. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε βέτο από μια χώρα σε θέματα ασφάλειας. Μάλιστα, ο κύριος Μενέντες εκτίμησε ότι αυτή τη χρονική στιγμή ο Λευκός Οίκος βρίσκεται πιο κοντά στις θέσεις του σε ό,τι αφορά την προμήθεια και την αναβάθμιση των F-16 προς την Άγκυρα. Και μάλιστα αυτή η ομιλία του κυρίου Μενέντες έγινε και λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εδώ στο Βίλνιους αύριο το απόγευμα στις 6. Επίσης, κλείνοντας την ομιλία του Βασίλη, ο κύριος Μενέντες ανέφερε πως αυτό το οποίο επιθυμεί είναι ο πραγματικός εταίρος, όπως χαρακτήρισε την χώρα μας, ο πραγματικός εταίρος η Ελλάδα, να είναι, όπως είπε, σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντά της. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση του γερουσιαστή Μενέντες για τον Ταγίπ Ερντογάν. Καλησπέρα σας. Τιμή μου που είμαι εδώ. Thank you very much. We should also be concerned by his aggressive statements and his actions on the global stage. By his threats against Greece and Cyprus, Greece a NATO ally. We have to remain vigilant because Erdogan can change his mind at any moment. His willingness to flex his authoritarian muscles means it's more important than ever that the United States stands shoulder to shoulder with our democratic allies in the Eastern Mediterranean. I'm going to keep working with Ambassador Sounis, who I think is doing a fantastic job between our two countries, and our Greek partners to continue investing and developing Alexandroupoli to the point that it can truly become the Ceuta of the North. And as you've all probably seen, Greece is poised to be the next recipient of a fleet of F-35s.
Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο τραπέζι εδώ μαζί με την Ανδριάννα Ζαρακέλη και τον Σεραφείμ Κοτρότσο, διότι, Ανδριάννα, ο Ταγί Περντογάν βάζει στο Ανατολικό Παζάρι μια παράλογη απέτηση μετά την άλλη, έναν ομό εκβιασμό. Σήμερα έβαλε και την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλις έβαλε αυτό το θέμα, δέχθηκε ένα διπλό ράπισμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πάρα πολύ λίγο, Βασίλη, εγώ δεν σου κρύβω, παρακολουθώντας τον κύριο Μενέντες αναλυτικά τη δήλωσή του, έβαλε όλα τα καυτά θέματα, όλα τα θέματα τα οποία πονούν και ενοχλούν την Τουρκία. Το θέμα της Αλεξανδρούπολης, ότι μπορεί να γίνει σούδα του Βορρά, το θέμα της αγοράς των F-35, ενθυμούμενη τη στάση την οποία κράτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα των F-35 και της Τουρκίας, σε σχέση βεβαίως με τους ρωσικούς, με το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα S-400. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν την περίμενε αυτή την απάντηση. Πιστεύω ότι το παζάρι, έτσι όπως έχει ανοίξει τα πράγματα, τα χαρτιά του Ερντογάν, δεν είχε στόχο πραγματικά το να δεθεί, αν θέλει, στη συμφωνία της ένταξης Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με το άνοιγμα των ενταξιακών κεφαλαίων, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Τουρκία. Όπως άλλωστε παρακολουθήσαμε και τη δήλωση από την Γερμανία, είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν συγκεκριμένα ενταξιακά κεφάλαια τα οποία η Τουρκία ή δεν έχει θελήσει, καν δεν έχει προσπαθήσει. Απλά στο διπλωματικό πόκερ καταλαβαίνω ότι βάζει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι. Θεωρώ ότι αποφάσισε να ανοίξει όλα τα χαρτιά του στο τραπέζι, όπως ακριβώς λες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα θέμα με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ. Το θεωρώ όμως επίσης πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ενδιαφέρει. Στην προσπάθεια την οποία έγινε για την συμφωνία με την Ουκρανία, αναφορικά με την ύπαρξη ενός δρόμου για να περνούν τα σιτηρά, συμφωνία στην οποία εμπλέκονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και τότε η Τουρκία, που αυτοπροτάθηκε ως εγκύτρια δύναμη από το θυμόμαστε στο θέμα της Ουκρανίας, προσπάθησαν να μετονομάσουν, νομικά τα στενά του Βοσπόρου και τα στενά των Δαρδανελίων ως τουρκικά στενά. Γεγονός το οποίο σαφέστατα προσκρούει στη συνθήκη του Μοντρέ, συμβαλόμενη στην οποία συνθήκη είναι και η χώρα μας, είναι και η Ελλάδα. Το τέχνασμα αυτό δεν πέρασε. Ευτυχώς το κείμενο το οποίο υπεγράφει από το ΝΑΤΟ αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του θέματος της Ουκρανίας, τα στενά αναφέρονται αποκλειστικά ως στενά. Βλέπουμε ότι έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, είτε είναι αυτό με τις ΗΠΑ για το θέμα των F-16, ο λόγος της πίεσης, είτε το θέμα της Σουηδίας. Για παράδειγμα. Θεωρώ ότι ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν συνάδει η πίεση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που τα κεφάλαια τα οποία παραμένουν ανοιχτά προσκρούν με την ύπαρξη, με τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Ερντογάν τοποθετείται στο κράτος, στο τουρκικό ισλαμιστικό κράτος, με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επίσης θα κληθεί να αποφασίσει για την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τη δική μας στάση. Ενδεχομένως θα πρέπει να χωρίσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε δύο περίοδους. Στην περίοδο πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς, Βασίλη, με αιχμή εκεί το δεύτερο εξάμηνο, κυρίες και κύριοι, του 2022, που είδαμε την κορύφωση των τουρκικών προκλήσεων, την προσπάθεια εγκαθίδρυσης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Θα έρθουμε ένα βράδυ, είχαμε ακούσει, πολλά. Τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε ο Ερντογάν απέναντι στον τότε, στον νυν Έλληνα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με την ομιλία του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, στο Αμερικανικό Κογκρέσο και όλα αυτά. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, είχαμε, αν θέλεις, ένα χρονικό διάστημα γύρω στους 5 μήνες που τα πράγματα λίγο ηρέμησαν. Η Ελλάδα πάντοτε πηγαίνει σε αυτές τις συναντήσεις με πάρα πολύ μικρό καλάθι. Εμείς έχουμε θέσει τα θέματά μας. Ακούσαμε νωρίτερα, είναι πάγια ελληνική γραμμή. Ακούσαμε νωρίτερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι ξεκάθαρη θέση με την οποία πηγαίνει ο Έλληνας πρωθυπουργός και συνάντηση και με τον Ταγί Περντογάν. Θα δούμε ενδεχομένως το θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σωστά. Και από εκεί και μετά βλέπω. Λοιπόν, να πάρω και ένα σχόλιο και από τον Σεραφείμ, να δούμε, Σεραφείμ, τι μπορεί να περιμένουμε από όλες αυτές τις συναντήσεις και τις επαφές στο Βίλνιους. Λοιπόν, Βασίλη, χωρίς να προεξοφλεί κανείς οτιδήποτε, είναι το θετικότερο momentum στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους. Πρώτος λόγος, δύο νέες ισχυρές κυβερνήσεις, ταυτοχρόνως στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Στην Άγκυρα, μάλιστα, ο Ερντογάν ξέρει ότι είναι στα σδισμά του πολιτικού του βίου και ως εκ τούτου μπορεί με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς εσωτερικό αντίπαλο να διαπραγματευτεί. Σε μεγάλο βαθμό για ανάλογους λόγους και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεύτερος λόγος. Η Τουρκία διεκδικεί μία σειρά από ζητήματα που είναι εμβληματικά για τον Ερντογάν. Τα F-16, παραδείγματος χάριν, είναι ένα τέτοιο θέμα. Ο Ερντογάν γνωρίζει ότι πρέπει να κλείσει μέτωπα με τη Δύση και κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Το κάνει με το Ισραήλ,
με την Αίγυπτο. Τα βήματα εκεί είναι πολύ πολύ γρήγορα. Δείχνει να τα σπάει λίγο με την Ρωσία. Θα δούμε κατά πόσο αυτό είναι πραγματικό ή είναι το φαίνεστε. Και ταυτοχρόνως, να το κρατήσουμε αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις να φανεί ότι κλείνει το μέτωπο και με την Ελλάδα. Θεωρώ ότι θα πάει σχετικά καλά η συνάντηση στο Βίλνιους και θα δούμε δείγματα σε θέματα χαμηλής πολιτικής στην αρχή το επόμενο χρονικό διάστημα. Τελευταίο, είναι μαξιμαλιστικός ο στόχος για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Ξέρει ότι δεν μπορεί να το πάρει, άλλο είναι το θέμα και θα φανεί. Ρίχνει αυτό στο τραπέζι. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Η ειδική σχέση θα συζητήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ προς το παρόν και την Ανδριάννα και τον Σεραφείμ. Διότι θα τα πούμε και συνέχεια για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μέσα σε κλίμα έντονων διαφωνιών, κυρίες και κύριοι, για το χρόνο διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών, να συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Σε εκείνους που θέλουν να έχει εκλεγεί νέος πρόεδρος πριν από τη ΔΕΘ, ενώ στελέχη που ήταν μέχρι πρώτη στην προεδρική πτέρυγα, εκτιμούν πως οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν μετά τον Οκτώβριο. Η καθυστέρηση που υπάρχει στις εσωκομματικές διαδικασίες έχει προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, και την έντονη ενόχληση του Αλέξη Τσίπρα. Μάχη μέχρι στις Χαρτουναμβάνη χώρα στην Κουμουνδούρου για το χρονοδιάγραμμα της εκλογής του νέου αρχηγού, καθώς στελέχη της προεδρικής πτέρυγας, που πλέον είναι διασπασμένη, ζητούν την αναβολή της διαδικασίας για μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Με αυτή την πρόταση προσήλθαν στην πολιτική γραμματεία Χρήστος Πίρτζης, Διονύσης Τεμπονέρας, Νίκος Παπάς και Παναγιώτης Ρήγας, με στόχο να ανατρέψουν την απόφαση στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είναι τραγική επιλογή όταν φτάσαμε κάτω από το 18% οι διαδικασίες μας να μην απευθύνονται στην κοινωνία, να γίνει μία συνεδρίαση στις 25 Αυγούστου και εκλογή Προέδρου στις 3 Σεπτέμβρη, δεν είναι ανακολουθεί αν γίνει συνέδριο απολογισμού θέσεων και νέα στοχοθεσία στο Νοέμβρη και να εκλέξεις πρόεδρο μερικούς μήνες νωρίτερα από τις πολιτικές αποφάσεις. Την έντονη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως προκαλεί η προσπάθεια ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μάλιστα αυτοπροσδιορίζονται και ως προεδρικοί, να τορπιλήσουν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Την ίδια στιγμή, στελέχη από όλες τις τάσεις του κόμματος συσπηρώνονται γύρω από τη θυμολογούμενη υποψηφιότητα της Εύης Αχτσιόγλου, ζητώντας να ακολουθηθεί στο ακέραιο το αρχικό χρονοδιάγραμμα και να μην μείνει ακέφαλο το κόμμα. Η Εύη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, αλλά και η Κώστα Ζαχαριάδης και η Όλγα Γεροβασίλη από τους πρώην προεδρικούς ζητούν να εκλεγεί αρχηγός στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάθε μέρα που χάνεται, κατά την άποψή μου, απομειώνει την ισορρευμένη δυναμική που μπορούμε να αναπτύξουμε μετά την εκλογή Προέδρου. Άρα εσείς είστε στο πιο σύντομο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την οδυνηρή ήττα και την παρέτηση Τσίπρα δεν μπορεί να μείνει για 6 μήνες χωρίς πρόεδρο. Για να ασκήσουμε αποτελεσματικά τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαιτείται σοβαρότητα και ευθύνη. Να βάλουμε όλες και όλοι το εμείς πάνω από τα διάφορα εγώ. Πρόταση διαρχίας με άλλον επικεφαλή στο κόμμα και άλλον στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στο πρότυπο των Ευρωπαϊκών Κομμάτων της Αριστεράς προτείνει ο Στέλιος Κουλόγλου. Έχουμε άντρα και γυναίκα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έργο ανασυγκρότησης είναι τιτάνιο. Άρα θέλουμε δύο ανθρώπους να εισπράττουν και τη δυσφορία και τα πειρά κτλ. Θα μπορούσαν να μοιράσουν τους ρόλους. Οι τελικές αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα θα αποφασιστούν στην Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την Αγίου Κωνσταντίνου και τον Αντώνη Γκιώκα, που παρακολουθεί τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί? Φαίνεται, Βασίλη, πως στον ΣΥΡΙΖΑ τα μέλη της πολιτικής γραμματείας έχουν αποφασίσει να μαζέψουν, να κρατήσουν τα μαχαίρια στα θικάρια τους και να τα βγάλουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και αυτό διότι, Βασίλη, εκεί θα γίνει ουσιαστικά η μεγάλη μάχη, εκεί θα ληφθεί απόφαση για το χρονοδιάγραμμα εκλογής Προέδρου. Προς το παρόν όμως, όλα δείχνουν ότι η πολιτική γραμματεία θα εισηγηθεί το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών εκλογών να πάει όπως το γνωρίζουμε, δηλαδή συνέδριο στο τέλος Αυγούστου διαρκές και στις αρχές Σεπτεμβρίου η εκλογή νέου Προέδρου από τη βάση. Τα στρατόπεδα, Βασίλη, αυτή τη στιγμή είναι δύο. Υπάρχουν από τη μία τα πρόσωπα, τα οποία είναι από όλες τις τάσεις του κόμματος, τα οποία ζητούν να γίνει η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται κυρίως για στελέχη από την ομπρέλα, δηλαδή ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Κουρλέτης, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Βούτσης. Είναι στελέχη της Νέας Φρουράς, είναι ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, είναι ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, είναι η Εφη Αχτσιόγλου φυσικά. Και υπάρχουν και στελέχη
και από την πρώην προεδρική τάση, όπως είναι ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ακόμα και ο κύριος Αλέκος Κλαμπουράρης, που οι πληροφορίες τους φέρνουν να συντάσσονται με αυτή την πρόταση. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν πρόσωπα της πρώην προεδρικής πλέον τάσης, όπως είναι ο κύριος Χρήστος Πίρτσης, όπως είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, όπως είναι ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας και εσχάτως ο κύριος Παύλος Πολάκης, που προσθέθηκε σήμερα σε αυτήν την ομάδα, οι οποίοι ζητούν να μετατεθούν οι διαδικασίες για μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές για τον Νοέμβριο. Αφήσαμε έξω και τελευταίο τον κύριο Νίκο Παπά, διότι σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγο στη δική του τοποθέτηση μέσα στην πολιτική γραμματεία, ζήτησε να υπάρξει μια συμβιβαστική πρόταση με όλες τις ενδείξεις να αναφέρουν ότι θα κατέλθει στην πολιτική γραμματεία με μια πρόταση ώστε να υπάρξει εκλογή Προέδρου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Θα έρθουμε τώρα ξανά και στον Σεραφείμ και την Αντριάννα, διότι Σεραφείμ, ακούσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα για τις εσωκομματικές. Δύο, είπε και ο Αντώνης ο Γκιώκας. Λες 32 στρατόπεδα διαφορετικά. Πώς είναι τα μέλη της πολιτικής γραμματείας? Δεν λέω αριθμό. Απλώς. Όλο αυτό το πράγμα, να ξέρετε, και αυτό είναι μια πληροφόρηση που έχω, έχει να κάνει, δημιουργεί μεγάλη δυσφορία και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν συμμετέχει, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, προφανώς δεν θα εμπλακεί, όμως η δυσφορία είναι δυσφορία και η δυσφορία αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλη αυτή η σκιαμαχία για την διαδικασία τελικά υπονομεύει το πολιτικό γεγονός που είναι η μετάβαση από τον ιστορικό ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα σε μια νέα εποχή για το ΣΥΡΙΖΑ, αφού έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχει μάλιστα και μια συζήτηση σχετικά με το τι επιζητούν όσοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα είναι υποψήφοι ή αφήνουν να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφοι. Αυτό που επιζητούν κατά βάση, Βασίλη, είναι το δικαίωμα της καταγραφής των δυνάμεών τους, προκειμένου ενδεχομένως να διαπραγματευτούν την επόμενη μέρα. Μάλιστα, μαθαίνω ότι υπήρξε έτσι και μία δυσφορία για το γεγονός ότι μεγάλες κυριακάτικες εφημερίδες, που δεν πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν εκτενή δημοσιεύματα για την Έφη Αξιόγλου. Για το πόσο ικανή είναι, για το πολιτικό lifestyle πίσω από την Έφη Αξιόγλου. Την υποψηφιότητά της πότε θα ανακοινώσει, Σεραφείμ, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η κυρία Αξιόγλου. Αυτό θα σου πω τώρα. Λοιπόν, η δυσφορία αυτή έχει να κάνει με το ότι, ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι ισοπεδωτική η υπεροχή, η επικοινωνιακή και μηντιακή της Έφη Αξιόγλου έναντι ή οδήποτε άλλο. Μαθαίνω λοιπόν ότι είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Έφης Αξιόγλου, πιθανώς μέσα στην εβδομάδα, πριν δηλαδή την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, και εκεί νομίζω ότι θα έχουμε και την ταύτιση του Αλέξη Χαρίτση με αυτήν την υποψηφιότητα, με αντίπαλο τον Νίκο Παπά. Και ένα τελευταίο. Ναι. Υπάρχει και ένας ρόλος που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι διακριτικά ασκεί η Όλγα Γεροβασίλη. Είναι ένα πρόσωπο που το σέβονται πάρα πολύ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι τάσεις, όλες οι συνιστώσεις, και είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει διάβλους επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω πως θα τη ζητηθεί της Όλγας Γεροβασίλη στο παρασκήνιο να παίξει ένα ρόλο κατευνασμού των διαφόρων πλευρών, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην πορεία. Πολύ σύντομα, σε αυτό που είπε στην αρχή ο Σεραφείμ, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει παραμείνει ο κύριος Τσίπρας ακόμη και ως εγγυητής της ενότητας ή εγγυητής των διαδικασιών του κόμματος για την επόμενη μέρα. Μην το ανοίγουμε αυτό το θέμα, σας παρακαλώ. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Καταγράφουμε την ενόχληση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα γίνονται στο σωκοματικό. Ευχαριστώ πολύ και τον Σεραφείμ και την Αντριάννα για τα σχόλιά του. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Απλησίαστες, έχουν γίνει διακοπές με πλοίο, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να έχουν πάρει φωτιά. Η κυβέρνηση ετοιμάζει άμεση παρέμβαση για τις παράλογες τιμές, ενώ θα υπάρξει και ειδική σύσκεψη για το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό γιατί το κόστος των καυσίμων έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα ύψη. Α,
άμεσα αναμένεται να παρέμβει η κυβέρνηση στις αλμυρές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά των ταξιδιωτών. Στο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί το πρωί διυπουργική σύσκεψη, στην οποία θα συμμετέχουν ο Γιάννης Μπρατάκος, οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και Άκης Κέρτσος και οι Υπουργοί Ναυτιλίας και Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει κανένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο, όπως και αυτό που είπατε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, στην τύχη του με άμεσες παρεμβάσεις, είτε παρεμβάσεις όπως αυτές που έγιναν στα ζητήματα της ενέργειας. Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν βάλει φρένο στα ταξίδια για πολλές οικογένειες που επιλέγουν τους νησιωτικούς προορισμούς, καθώς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είναι απαγορευτικό. Τα παιδιά μου θέλουν να έρθουν και δεν μπορούν να έρθουν, γιατί μόνο για να πάνε θέλουν 500 ευρώ με τα αυτοκίνητα και την οικογένειά τους. Οι τιμές είναι λίγο ακριβούτσικες για το Σαρονικό, έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Σε σχέση με πριν 2 χρόνια έχουν ανέβει σίγουρα τουλάχιστον 30-40%. Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων φέτος, όπως λένε τουριστικοί πράκτορες, καίνε και έχουν καταγράψει μια αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι. Οι αυξήσεις έχουν γίνει από πέρσι για φέτος στο επίπεδο 30%. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν μεγάλα κόστη στα πλοία, στο πετρέλαιο, στο κόστος λειτουργίας τους, και ακούμε πολλοί τους καταναλωτές να διαμαρτύρονται ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε σχέση με πέρυσι. Ενδεικτικά, το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια μαζί με αυτοκίνητο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα 800 ευρώ. 314 πήγαινε, δηλαδή, 2 άτομα και τα αμάξι. Εντάξει, έχει διαφορές, αλλά όχι αυτές τις τεράστιες. Ενδεικτικά, για μια οικογένεια με 2 παιδιά μαζί με ένα όχημα, οι τιμές των ακτοπλοϊκών για Σύρο αγγίζουν τα 523 ευρώ με επιστροφή, για Σάμο τα 762 ευρώ, για Ρόδο τα 907 ευρώ, για Ηράκλειο τα 398 ευρώ και για Λέσβο τα 561 ευρώ με επιστροφή. Αυτές οι τιμές είναι οικονομικές, σημαίνει ότι είναι το αυτοκίνητο στον καράζ του πλοίου και οικονομικής θέσης κάθισμα. Δεν είναι καμπίνα. Δεν αποκλείεται ένα από τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση να είναι η επιδότηση της τιμής. Πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους να ευελπιστούν σε αύξηση του τζίρου τους. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς, ενώ έχουν στη διάθεσή τους σχεδόν 1,5 μήνα, καθώς οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις και οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στα μαγαζιά. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες ή ερμού, ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος της χώρας γέμισε με κόσμο. Είναι καλές. Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να ψωνίσει πια. Πριν από τις εκπτώσεις δεν μπορούσε. Περιμέναμε πώς και πώς, γιατί οι τιμές είναι αρκετά αυξημένες, οπότε είναι η ευκαιρία τώρα να ψωνίσουμε. Καλές φαίνονται. Περιμένει ο περισσότερος κόσμος καλύτερες, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι μειωμένες τιμές φαίνεται πως έφεραν χαμόγελα στους καταναλωτές, αλλά και στους επιχειρηματίες που είδαν τα καταστήματά τους και τα ταμεία τους να γεμίζουν. Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν και από νωρίς το πρωί. Οι καταναλωτές έχουν ξεχυθεί στους δρόμους για να αγοράσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα σε τιμές προσφοράς. Να πούμε ενδεικτικά ότι σε μαγαζί με ρούχα ένδυσης και υπόδυσης η έκπτωση μπορεί να αγγίξει μέχρι και το 50%. Είναι πολύ καλά που ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, αλλά είναι πολύ μικρές ακόμα. 2 μπλουζάκια, θα πάω να πάρω ζευγάρι παπούτσια. Έχει καλές τιμές όμως. Μάλιστα, σε κάποια μαγαζιά οι εκπτώσεις έφτασαν μέχρι και το 70%. Οι εκπτώσεις μπορεί να φτάσουν έως και 60% και σε μερικές περιπτώσεις έως 70%, κυρίως ένδυση, υπόδυση, καλλιντικά. Έχουν εκπτώσεις. Και σε κάποια που είδα έχουν αναγραφό με την παλιά τιμή και τη νέα τιμή. Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε το πρωί τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Κώστας Κρέκας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρη Αναγνωστόπουλο και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρο Καφούνη, συζήτησε με εμπόρους, εργαζόμενους και καταναλωτές για την κίνηση στην αγορά. Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους. Συνιστούμε στο καταναλωτικό κοινό να κάνει έρευνα αγοράς, σημαντικό κομμάτι αυτό, τη διπλή αναγραφόμενη τιμή, ούτως ώστε να αποφύγουμε οποιασδήποτε πλασματικές εκπτώσεις. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, ενώ την Κυριακή 16 Ιουλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά. Πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταργηθεί το πέναλτι 30% στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Ενώ, όπως τόνισε το πρωί ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον 24, όσοι συνταξιούχοι δεν δουν αύξηση στις συντάξεις τους, θα λαμβάνουν έκτακτο επίδομα από το κράτος μέχρι να σβήσει η προσωπική τους διαφορά. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα θα ξεπαγώσουν το 2026, όταν η ενεργία θα πέσει κάτω από το 10%.
Το φρένο στο πέναλτι για τους συνταξιούχους που εργάζονται και τις αυξήσεις στις συντάξεις θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο Express που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο την ψήφισή του με το άνοιγμα της Βουλής τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Action 24, οι συνταξιούχοι που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν θα δουν την αύξηση άνω του 3% όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, θα λάβουν και φέτος επίδομα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι οι συνταξιούχοι να εισπράττουν κάθε χρόνο επίδομα μέχρι να εξαλειφθεί η προσωπική διαφορά. Εφόσον η οικονομία μας εξακολουθεί να πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις, ένα ποσό από αυτό το υπερπλεώνασμα θα δίνεται κάθε χρόνο στους έχοντες προσωπική διαφορά εν είδη της αύξησης στις συντάξεις που δεν μπορούν να πάρουν. Θα πάμε σε μια εξομάλυνση με μια μισθοδοτική κάλυψη που θα καλύπτεται ένα τμήμα της προσωπικής διαφοράς. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού μέχρι της εξαλείψεως να φτάσει αυτή η κάλυψη. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η εξάλληψη του πέναλτι μείωσης σύνταξης κατά 30% για όσους συνταξιούχους εργάζονται. Το Υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει αυτή να αντικατασταθεί με χαμηλή εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ. Έτσι, η σύνταξη θα εισπράττεται ατόφια. Θα ρυθμίσουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, επειδή κάνουν ένα ή δύο μεροκάματα το μήνα ή την εβδομάδα, χάνουν το 30% της τάξεώς τους. Μέχρι το 2026 εκτιμάται ότι θα έχουν ξεπαγώσει οι τριετίες, καθώς έως το 2025 θα έχει πέσει η ενεργία κάτω από το 10%. Σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΒΕ, οι επιχειρήσεις δεν αντιτίθεται στην εφαρμογή τους, ενώ όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα υπάρξει σχετική νομοθετική παρέμβαση. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η μισθή είναι πολύ πάνω από τα καθοριζόμενα με βάση τον κατώτατο μισθό. Αυτές οι αυξήσεις όμως θα πρέπει να συνοδεύονται με μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις. Στο νομοσχέδιο αναμένεται να συμπεριληφθεί διάταξη για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ταμεία συνταξιούχων που δεν λαμβάνουν σύνταξη επειδή χρωστούν. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Μάγεψε χθες το βράδυ με τη φωνή του Πλάθικο Ντομίνγκο στη μοναδική συναυλία που έδωσε στην Ιερά Μονή το Πλού στη Σιτία. Εκτυλίχθηκαν μαγικές στιγμές με τον Ισπανό τενόρο να χαρίζει μια σειρά εκπληκτικών ερμηνεών. Τη συναυλία προέβαλαν μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι των οποίων βρέθηκαν στη χώρα μας προσκεκλημένοι του διεθνούς φήμης τενόρου. Μαγική νύχτα κάτω από τα αστέρια. Μια μεγαλειώδη συναυλία με τη σπουδαία φωνή του παγκοσμίου φήμης Ισπανού τενόρου Πλάθητο Ντομίνγκο. Δόθηκε στον ιερό χώρο της Μονής στο Πλού, τη Σιτία, την ώρα που έδιε ο ήλιος στο κριτικό πέλαγος, με ένα ενθουσιώδες σκηνό να αγκαλιάζει με θέρμη το βαρύτονο, διαφημίζοντας την Κρήτη διεθνώς. Συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, αλλά και με τη σύμπραξη της διακεκριμένης Ελληνίδας σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, ο Πλάθητο Ντομίνγκο δημιούργησε μοναδικά συναισθήματα με μια σειρά μαγικών ερμηνεών. Έδωσαν το παρόν 1.600 άτομα, εκ των οποίων οι 300 ήταν Έλληνες και ξένοι προσκεκλημένοι. Ανάμεσά τους, δημοσιογράφοι μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης, τους οποίους προσκάλεσε ο ίδιος ο Πλάθητο Ντομίνγκο. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με την καθοριστική υποστήριξη και χορηγία της Παγκρίτιας Τράπεζας, της Ιντρακάτ και της Άντικα Μπάνκ. Στη μοναδική αυτή νύχτα, το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ιντρακάτ, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο διευθύνων σύμβουλος της Παγκρίτιας Τράπεζας, Αντώνης Βαρθολομαίος και διευθύνουσα σύμβουλος της Άττικα Μπάνκ, Ελένη Βρετού. Ο διεθνής φήμης τενόρος, κυρίες και κύριοι, μίλησε αποκλειστικά στο Action 24 και την Εύη Φραγκάκη στο πλαίσιο της μοναδικής συναυλίας που έδωσε χθες το βράδυ. Ενώ εξομολογείται και τη συμβουλή που του έδωσε η Μαρία Κάλλας, την οποία, όπως είπε όμως, δεν ακολούθησε ποτέ. We are really honored and really grateful
to have you here as a guest at Action 24 TV. Thank you very much. So you're here on our island for an extraordinary event in the Holy Monastery of Toplou. Please do share with us your feelings and your motivation behind your decision to perform at this emblematic and historical place of Greece. All my life I have been traveling around the world, and it's always especially when you come back to a place that you haven't been for many years, you know. And so I'm very, very happy and looking forward. We have today a wonderful rehearsal, and let's hope that the performance after tomorrow will be at least like the rehearsal. It is of common knowledge that you are a record man in the history of opera, having performed more than 150 roles as a tenor and lately as a baritone. I started first singing the zarzuela, which is the Spanish music, which I'm singing a lot of the zarzuela in the concert. And I start very early with my parents singing, and you know, so many years singing, so it's 151 roles, yes. I think that at the moment I sang so many roles, you know. I don't think I will do a new one, you know. The year 2023 is dedicated to the Greek diva Maria Callas. You met Maria Callas, but you didn't perform together, isn't it? Yeah, unfortunately, no. You know, it happens when I start singing, she was not singing anymore. Ah, okay. She was saying, you know, that to be careful not to do too much and so on. But I think I don't follow that. Of course. I really sang more than everybody, you know. I mean, I have had in all my career over 4,000 performances, you know. And in the big theaters, you know, so I'm very, very happy. And I'm lucky that I'm still able to sing and to do. If I rest, I rust. Exactly. Exactly. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την αποκλειστική συνέντευξη του διάσημου τενόρου στο Action 24 αύριο το πρωί στις 9 στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη με τον Γιώργο Κακούση και την Άννα Λιβαθινού. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε το 5ο Σκυρίτι Δαράν στην Αρκαδία. Ο βασικός αγώνας της διοργάνωσης ήταν αυτός του ημιμαραθωνίου, ενώ στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών. Την παράσταση πάντως έκλεψαν τα παιδιά που έδωσαν τον δικό τους αγώνα στη διαδρομή του 1 χιλιόμετρου. Στο επιβλητικό και μαγευτικό τοπίο στις κολίνες Αρκαδίας, το βράδυ συνεχίστηκε με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκε το 5ο Σκυρίτι Δαράν στην ορεινή Αρκαδία. Ύστερα από 2 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, το φημισμένο δρομικό δρόμενο επέστρεψε στο μοναδικό δάσος της Κυρίτιδας το απόγευμα της Κυριακής, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τον ημιμαραθώνιο των 21,2 χιλιόμετρων αλλά και τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση του μεγάλου αγώνα έγινε στο χωριό Κερασιά με σημείο τερματισμού την Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω τη διαδρομή αυτή. Ήταν απαιτητική διαδρομή, είχε αρκετές ανηφόρες, αλλά τη διαχείρισα καλά και τερμάτισα πρώτος. Πόσο φάνηκε η διαδρομή? Πάρα πολύ όμορφη, μέσα στο πράσινο, σωστά? Πολύ όμορφα, μέσα στο δάσος, είχε πράσινο, μας έκανε τη χάρη ο καιρός, δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήμουν σε όλο το κομμάτι μόνος μου, οπότε διαχειρίστηκα καλά και το ευχαριστήθηκα γενικότερα. Είμαι πολύ χαρούμενη που ξαναμπήκα στις προπονήσεις. Είχα ένα μικρό off από τις προπονήσεις μου το χειμώνα. Εδώ και σχεδόν 2 μήνες ξαναμπήκα στις εντατικές προπονήσεις και σήμερα ήταν ένα τεστ προπονητικό εν ώψη του Μαραθώνιου της Αθήνας που θα αγωνιστώ τον Νοέμβριο. Είναι η 5η φορά που το κάνω, σε όλες συμμετέχω. Φέτος κάναμε το χειρότερο χρόνο, μεγαλώσαμε. Πολύ ωραία διοργάνωση, άριστη διοργάνωση με πάρα πολλές συμμετοχές. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και βέβαια στον κύριο Μπάγκο και στον κύριο Καημενάκη. Μία διοργάνωση που διαφημίζει την περιοχή μας, το Δήμο μας, τα χωριά μας εδώ στην Σκυρίτιδα. Τα καταφέραμε, εγώ έκανα ατομικό ρεκόρ. Ακούραστο, σας βλέπω.
Βλέπεις ότι είμαι ακούραστος, έχω ανάσες. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή, συγχαρητήρια στους χορηγούς, στους υποστηρικτές, στη Φάρμα, στον κύριο Μπάκο και στον κύριο Καημενάκη, γιατί βλέπουμε ότι έγινε πλέον το Σκυρίτι Δαράν πανελλήνιος θεσμός. Η συμμετοχή του κόσμου είναι τεράστια και αξίζει το μεγαλύτερο μπράβο ο κόσμος που συμμετέχει από τα μικρά παιδιά μέχρι τους γεροντότερους. Πλήθος συμμετεχόντων όλων των ηλικιών έδωσαν βροντερό παρόν. Αυτοί που έκλεψαν την παράσταση ήταν η μικρή δρομή στον αγώνα του 1 χιλιόμετρου. Ήταν δύσκολη η διαδρομή. Αλλά εσύ δεν κουράστηκες. Μόνο σου έτρεξες. Όχι. Περιμένεις τώρα το φαγητό. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το χωριό Κολίνες, όπου δόθηκε εκκίνηση του αγώνα των 5 χιλιόμετρων από τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργο Μποροβίλο. Όλος ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Έγινε ένας ωραίος αγώνας, σε πολύ καλή διαδρομή. Και ο κόσμος να έχει υγεία, να έρθει και του χρόνου να το μάθει περισσότερο. Άπαντες έζησαν έντονα αυτό το μοναδικό δρομικό γεγονός στα βουνά της Αρκαδίας και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με την Ελένα Καρέτσου και στη συνέχεια Action Sport Plus με τον Θεόφιλο Φρέιρη. Στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλους.